Σήμερα θα υποδεχθούμε τη σημερινή μας καλεσμένη. Πρώτα θα δούμε κάτι που την αφορά. Ένα μικρό αφιέρωμα στη ζωή της και μετά θα την υποδεχτούμε και είμαστε σε πολύ ευχάριστη θέση να το κάνουμε. Ευγενία Μανολίδου, ίσως ένα από τα πιο πολύ συζητημένα πρόσωπα στη σύγχρονη ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Και όχι άδικα. Μια έντονη προσωπικότητα, μια δυναμική γυναίκα, μια επιβλητική παρουσία. Η διαφορετικότητά της είναι εμφανής και τονίζεται από την καλλιτεχνική της φύση. Η Ευγενία Μανολίδου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Από μικρή θα κάνει μαθήματα πιάνου και θα ασχοληθεί με τη μουσική. Είναι η μεγάλη της αγάπη και αυτό που τελικά θα την κερδίσει. Φύση ανήσυχο πνεύμα, αποφασισμένη να πετύχει, στα 20 της θα φύγει για τη Νέα Υόρκη, όπου εκεί θα σπουδάσει σύνθεση, ενορχίστρωση και διεύθυνση ορχήστρας. Και το όνειρο της Ευγενίας ξεκινάει. Ο κόσμος στο εξωτερικό την αποδέχεται και την αναγνωρίζει. Η ίδια παρόλα αυτά ξέρει καλά ότι στην Ελλάδα το να ασχοληθεί κάποιος με την κλασική μουσική δεν του δίνει τη δυνατότητα να κάνει ένα μεγάλο άνοιγμα. Γι' αυτό και πολλά χρόνια θα κινηθεί κυρίως στην Ευρώπη. Στο βιογραφικό της μετρά συνεργασίες με ορχήστρες του εξωτερικού, παρουσιάσεις έργων σε μεγάλα θέατρα και 6 προσωπικά άλμπουμ. Η Ευγενία πετυχαίνει, το ξέρει. Άλλωστε ένα από τα χαρακτηριστικά της είναι ότι φαίνεται σαν να είναι πάντα σίγουρη για το αποτέλεσμα. Με ένα μαγικό τρόπο είναι σαν να έχει αποδεχτεί ότι έχει άστο. Η Ευγενία Μανολίδου θα γίνει ευρέως γνωστή και θα μπει ξαφνικά στις ζωές μας με την παρουσίαση του τηλεπαιχνιδιού «Η στιγμή της αλήθειας». Και εκεί αρχίζει μια άλλη διαδρομή, διαφορετική από ό,τι είχε μάθει. Ένας κόσμος άγνωστος ανοίγεται μπροστά της. Χρόνια μετά η ίδια θα δηλώσει ότι μπήκε στην τηλεόραση σαν πρόβα του έτοιμο για σφαγή. Έχει άγνοια κινδύνου και ίσως να είναι αυτό που θα την κάνει αγαπητή στον κόσμο. Είναι παράξενα διαφορετική από ό,τι έχει συνηθίσει το κοινό να βλέπει. Τα φώτα πέφτουν πάνω της, τα εξώφυλλα των περιοδικών γεμίζουν από φωτογραφίες της, οι κριτικοί σπαταλάνε πολύ μελάνη για να αποδώσουν το φαινόμενο Ευγενία Μανολίδου. Θα δεχτεί άπειρες κριτικές, πολλές φορές σκληρές και άδικες, αλλά δεν φαίνεται να την πτωεί τίποτα. Τα αντιμετωπίζει όλα με ηρεμία και τσαγανό. Θα συνεχίσει να κάνει δουλειές στη τηλεόραση, έρχεται το MasterChef, η συμμετοχή της στο Dancing with the Stars, το Dancing with the Stars Daily, αλλά θα τη δούμε και στο ρόλο της κριτικής επιτροπής στο Ελλάδα Έχει Ταλέντο. Η τελευταία της εμφάνιση στο Dancing θα προκαλέσει εύλογα την ερώτηση αν της λείπει τηλεόραση και εκείνη θα απαντήσει πως δεν μου έχει λείψει καθόλου. Ειλικρινής, ρεαλίστρια και συνειδητοποιημένη. Είναι η ώρα να ανασυντάξει τις δυνάμεις της και να επανέλθει. Είναι η ώρα της αλήθειας. Και η Ευγενία ξέρει να λέει αλήθειες. Έχει μια ιδιόμορφη σχέση με τα μίντια. Είναι σαν να αγαπούν να τη μισούν, χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Ευγενία Μανολίδου, η σύντροφος. Η σχέση της με τον Άδωνη Γεωργιάδη θα ξεκινήσει εντελώς τυχαία από μια συνάντηση για δουλειά. Έκτοτε οι δυο τους θα είναι αχώριστοι. Θα ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας το 2009 και θα είναι το γεγονός της χρονιάς. Οι δυο τους μοιάζουν να πραγματοποιούν τον όνειρό τους. Ευτυχισμένοι, ερωτευμένοι, δίνουν τον όρκο της αιώνιας πίστης. Αυτό που θα τους οδηγήσει να φτιάξουν τη δική τους αγαπημένη οικογένεια. Και θα το καταφέρουν. Η Ευγενία είναι δίπλα του, τον στηρίζει, το ίδιο και ο Άδωνης. Είναι δυναμικός, εκρηκτικός, έντονος, αλλά για την ίδια είναι ο μπουμπούκος της. Έκφραση που θα σχολιαστεί ποικιλοτρόπως από τους επικριτικούς ανθρώπους στο μίντια. Δεν αισθάνομαι ότι ο ένας συμπληρώνει τον άλλον, θα πει, ούτε νιώθω ότι είναι το άλλο μου μισό. Παρ' όλα αυτά ταυτιζόμαστε τόσο πολύ που είμαστε ένα. Ευγενία Μανολίδου, η μητέρα. Η Ευγενία είναι μια ευτυχισμένη μητέρα τριών παιδιών. Θα εκφράσει πολλές φορές την αγανάκτησή της σχετικά με δημοσιεύσεις φωτογραφιών που τα αφορούν. Έχει μια ευτυχισμένη και ισορροπημένη οικογένεια και τους αφιερώνει πολύ χρόνο. Άλλωστε, η Ευγενία δίνεται πολύ σε ό,τι αγαπάει. Η φετινή της συνεργασία με την Ίνα Λοτσάρη θα αποσπάσει τις καλύτερες κριτικές στο έργο σινεμά «Ο Παράδεισος». Το αποτέλεσμα είναι άκρως εντυπωσιακό. Κάπως έτσι όπως είναι η ζωή της. Σαν να βλέπεις μια ταινία στο σινεμά με παραδεισένια στοιχεία. Ευγενία, μη σταματήσεις ποτέ να είσαι διαφορετική. Έτσι σε γνωρίσαμε και έτσι σε αγαπήσαμε. Και με αυτόν τον τρόπο έχεις κερδίσει μια θέση στην καρδιά μας. Λοιπόν, ας καλωσορίσουμε και ας υποδεχτούμε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά την Ευγενία Μανολίδου. Καλησπέρα! Γεια σας! Τι να πω τώρα εγώ, φεύγω, γεια σας, τα είπατε όλα, μια χαρά, ευχαριστώ. Νομίζω πως έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Θα τα πούμε όμως λίγο γρήγορα γιατί με περιμένουν οι μουσικοί για την πρόβα. Ωραία, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Συνεχίζετε τις πρόβες?
Βεβαίως, έχουμε τις τελευταίες μας πρόβες, γιατί μεθαύριο Τετάρτη ερχόμαστε σε εσάς, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, για δύο πολύ όμορφες παραστάσεις, την Τετάρτη και την Πέμπτη, και Παρασκευή Σάββατο στην πανέμορφη Κομωτινή, στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής, που είναι η πρώτη μου φορά που θα πάω. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Ενώ στη Θεσσαλονίκη έχω ήδη διευθύνει δύο φορές στο Μέγαρο Μουσικής, αυτή είναι η τρίτη. Σας περιμένουμε με πάρα πολύ χαρά, αλλά θέλω να μας πείτε έτσι δύο λογάκια για αυτή τη μεγάλη μουσική συνάντηση ανάμεσα σε δύο εξαιρετικές κυρίες του χώρου. Ευχαριστούμε. Η συνάντηση είναι πραγματικά πολύ εύλογη και για μένα και για την Νίνα, γιατί μπορέσαμε και ενώσαμε τις δυνάμεις μας σε ένα χώρο που είναι εξαιρετικά προσφυλής και στις δύο μας. Εγώ με την ορχήστρα, η Νίνα με το τραγούδι, έχουμε καταφέρει να φέρουμε τον κόσμο σε μία παράσταση από την οποία φεύγει στην κυριολεξία ενθουσιασμένος κάθε φορά. Και αυτό γιατί οι μελωδίες είναι τόσο γνωστές, τόσο όμορφες και τόσο αγαπημένες, που ο κόσμος χαλαρώνει, τραγουδάει μαζί με την Νίνα. Υπάρχουν έτσι πολλά στοιχεία τα οποία αναγνωρίζει σε προσωπικές στιγμές που ενδεχομένως να έχει ζήσει στον κινηματογράφο. Και έτσι το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και όχι μόνο αυτό, δεν διευθύνεται μόνο φέτος στην ορχήστρα, αλλά κάθεστε και πίσω από το πιάνο και παίζετε μαζί με. Βεβαίως. Και παίζετε, συνοδεύετε η μία την άλλη. Περίπου. Στο σημείο που παίζω εγώ, υπάρχει ένα σολιστικό, έτσι ένα εξάλεπτο, εφτάλεπτο σολιστικό που έχει να κάνει με τρεις πολύ αγαπημένες κινηματογραφικές μελωδίες. Τα μαθήματα πιάνου, το Love Story και τους Πειρατές της Καραϊβικής. Καταπληκτικό. Είναι λίγο μια έκπληξη που, που ο κόσμος δεν περιμένει να δει. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ που είναι να δέχτηκε να το εντάξουμε μέσα στο πρόγραμμα, για να δει ο κόσμος λιγάκι και κάτι διαφορετικό. Από μένα εννοώ. Έχετε έρθει κοντά με την κυρία Λοτσάρη, γιατί έχετε κάνει και περιοδίες, δηλαδή πήρε πάρα πολύ χρόνο, ας πούμε, για να μέχρι να κάνετε τις πρόβες, να δεθείτε, να βρείτε τραγούδια. Έχετε γίνει φίλες. Θα μπορούσαμε, απλά τα δεδομένα της καθημερινότητάς μας είναι τόσο πολύ διαφορετικά που δεν μας επιτρέπουν να περνάμε τόσο χρόνο όσο θα θέλαμε μαζί. Νιώθετε όμως ότι έχετε κοινούς κώδικες. Ναι, κοινούς καλλιτεχνικούς κώδικες, σίγουρα, γιατί έχουμε και οι δύο μας έτσι όνειρα, έχουμε πολλά όμορφα οράματα και στόχους για το μέλλον και ελπίζω πραγματικά η συνεργασία να συνεχιστεί για πολύ ακόμη. Πόσο εύκολο είναι να συνδυαστεί ο ρόλος της μητέρας με αυτή τη δουλειά, η οποία από ό,τι φαντάζομαι είναι πάρα πολύ χρονοβόρα, οι πρόβες παίρνουν πάρα πολύ ώρα, πρέπει να ταξιδεύετε, να πάτε πότε από τη μία πόλη στην άλλη. Είναι εύκολο αυτή η συνύπαρξη των δύο ρόλων? Καμία εργαζόμενη μητέρα δεν έχει εύκολη καθημερινότητα. Δεν κάνω κάτι παραπάνω από ό,τι κάνουν οι περισσότερες εργαζόμενες μητέρες. Αφιερώνουν πολύ χρόνο στη δουλειά τους για να μπορέσουν να τα καταφέρουν καλά. Και πολύ χρόνο στα παιδιά τους για εύλογους λόγους, εν πάση περιπτώσει. Αλλά είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, το αγαπώ πολύ, μου είχε λείψει πάρα πολύ και ήταν ευκαιρία να επιστρέψω σε αυτό. Πάντως, να σας πω την αλήθεια τώρα για μια γυναίκα που μας βλέπει τώρα, δεν μπορεί να σας φανταστεί σαν μια κανονική, απλή γυναίκα, μαμά και νοικοκυρά. Πιστέψτε δηλαδή, με, στο μυαλό είμαι πολύ απλή και πράγμα. Πολύ νοικοκυρά. Είμαι πραγματικά κορίτσι για σπίτι εγώ. Ωραία, οπότε ταιριάζουμε, είμαστε μέσα στο κλίμα. Πώς τα καταφέρνετε, μπορείτε να μου πείτε αυτό το μυστικό? Δηλαδή είστε καλή μαμά, είστε πολύ καλή στη δουλειά σας, καλή σύζυγος, λαμπερή, πάντα περιποιημένη, πάντα χαρούμενη, πάντα πρώτη, ό,τι και αν κάνετε. Όχι, εντάξει. Όχι. Είναι πολύ, ό,τι ασχολείστε στοιχείο, το καταφέρνετε πάντως. Πολύ καλά. Ευχαριστώ. Είναι στοιχείο χαρακτηριστικό των περισσότερων Ελληνίδων, μπορώ να πω. Γιατί προσπαθούμε να τα ταιριάξουμε όλα σε μικρό χρονικό διάστημα. Κάνουμε λίγο τους ταχυδακτυλουργούς. Και τα παιδιά και τη δουλειά και το σπίτι και τον άντρα και τη δουλειά. Και όλα ανακυκλώνονται. Το μυστικό ποιο είναι να αγαπάς πάρα πολύ αυτό που κάνεις, να μην το κάνεις με το ζόρι, να μην το κάνεις με κόπο. Νιώθετε ότι κάτι από αυτά δεν μπορείτε να δώσετε 100% τον εαυτό σας και λίγο ίσως του εαυτού σας και λίγο να στεναχωριέστε? Όχι, απλά στις περιόδους που έχω πάρα πολύ δουλειά λείπω λίγο περισσότερο από το σπίτι. Αλλά φροντίζω όλον αυτό το χρόνο να τον αντικαθιστώ όταν είμαι στο σπίτι και δεν έχω τόσο πολύ δουλειά. Οπότε εκεί δίνομαι εξ ολοκλήρου στα παιδιά μου και στην οικογένειά μου.
αυτό λίγο πολύ. Πώς είστε σαν μαμά? Είστε αυστηρή, υπερπροστατευτική, το πρότυπο της κλασικής Ελληνίδας μητέρας που θέλει να τα ξέρει όλα για τα παιδιά. Αυτό ακριβώς. Αυτό, ε. Έτσι μεγαλώσατε κι εσείς, έτσι δηλαδή, σε πρόγραμμα τα έχετε βάλει όλα. Ναι, έτσι μεγάλωσα κι εγώ. Έκανα πολλά πράγματα από μικρή, έκανα πολλά μαθήματα, διάβαζα, είχα το πιάνο μου που με απασχόλησε πάρα πολλές ώρες. Το διάβασμα που μου άρεσε πολύ, διάβαζα ό,τι έπεφτε στα χέρια μου. Μετά τις ξένες γλώσσες, τον μπαλέτο, όλα αυτά που κάνουν τα παιδάκια, ξέρετε. Φοβάστε, μήπως χάνουν λίγο από την παιδικότητά τους τα παιδιά, αν πρέπει να είναι σ' όλα καλά, σ' όλα πρώτη, σ' όλα άψογη. Δεν ζητάω από τα παιδιά μου να είναι σ' όλα πρώτη και άψογη, καθόλου. Αλλά προτιμώ τα παιδιά σήμερα να κάνουν αρκετά πράγματα, τα οποία να είναι ελεγχόμενα από το σπίτι. Γιατί όταν δεν γίνεται αυτό, από ένα σημείο και μετά, τα παιδιά, ξέρετε, θέλουν να δοκιμάζουν συνέχεια καινούργιες καταστάσεις. Οπότε αυτό είναι εν μέρει καλό, αλλά πολλές φορές μπλέκουν κιόλας. Ναι. Και προτιμώ να τους έχω σε ένα πρόγραμμα, ή προτιμώ όλα τα παιδιά, μέχρι μιας ηλικίας. Μέχρι να βρουν τον δρόμο τους δηλαδή. Να είναι σε ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο, έτσι ώστε να μην ξεφεύγουν. Και μετά από εκεί πέρα να επιλέξουν τη ζωή που θέλουν να κάνουν. Σωστό. Το ότι είστε επώνυμοι και εσείς και ο σύζυγός σας, σας έβαλε κάποια στιγμή στη διαδικασία να πρέπει να εξηγήσετε στα παιδιά πώς θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν αυτή τη δημοσιότητα. Χρειάστηκε να συμβεί αυτό?